Σωστά. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό καλημέρα από το Κιτσέλ και πάλι. Πολύ σπουδαίο το πρωθυπουργό, ο οποίος αυτή την ώρα μπαίνει να ψηφίσει. Έφτασε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έφτασε και εσείς την εικόνα για τον κόσμο που τον υποδέχτηκε και ανεβαίνει στο δεύτερο για να ψηφίσει το 719ο εκλογικό τμήμα, εκεί και που είχε ψηφίσει και την προηγούμενη φορά. Και πλέον η εικόνα θα έχετε κι εσείς, θα τη βλέπετε μέσα από την αίθουσα. Εκεί που θα ασκήσει το εκλογικό τμήμα. Ήδη η κάμερα έχει μπει μέσα στην αίθουσα, οπότε σε ακούμε. Εγώ θα κάνω περιγραφή. Είπαμε την προηγούμενη φορά ο Αλέξης Τσίπρας περίμενε λίγο για να ψηφίσει. Βλέπετε και εσείς την εικόνα, τη βλέπουμε και εμείς. Ανεβαίνει δεύτερο όροφο στο 172ο Δημοτικό Σχολείο στην Κυψέλη, ολοήμερο σχολείο. Πλέον δεν υπάρχουν ευρωεκλογές, είναι υπάρχουν δύο τμήματα όπου ψήφιζαν. Πλέον στην Αθήνα είναι δημοτικές και περιφερειακές, σημαίνως ένα θα είναι το εκλογικό τμήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας μένει μέσα στην αίθουσα, θα χαιρετήσει την εφορευτική επιτροπή. Θα δώσει και την ταυτότητά του. Βλέπουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να χαιρετάει την εφορευτική επιτροπή, να χαιρετάει και τους εκπροσώπους. Έχει δώσει ήδη την ταυτότητα. Προφανώς θα πάρει στα χέρια τα ψηφοδέλτια και τον πρώτο φάκελο. Είναι καθιερωμένη διαδικασία. Θα μπει στο παραβάν για το παραβάν των περιφερειακών. Μάλιστα. Για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Την προηγούμενη Κυριακή είχε έρθει λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας για να ψηφίσει, μια ώρα νωρίτερα εδώ στην Κυψέλη. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα δηλώσει μετά όταν θα κατέβει από τον δεύτερο όροφο του σχολείου εδώ στην Κυψέλη. Πάει λοιπόν η πρώτη κάλπη. Ναι. Πάμε και στη δεύτερη κάλπη. Κώστα, να μην μαντέψω τι θα ψηφίζει τώρα ο Πρωθυπουργός. Οι καθιερωμένες δύο φωτογραφίες την ώρα που έριξε τον, το φάκελο στην κάλπη. Και προφανώς είναι στο, ίδιο εκλογικό τμήμα, αλλά το ένα είναι Α και το άλλο είναι Β. Ναι, ναι. Οπότε ναι, πάμε ναι τώρα στο Β. Κουβεντιάζει με τον κόσμο. Και πάει και στο άλλο εκλογικό τμήμα. Τώρα θα ψηφίσει για τις δημοτικές. Ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας για την συμμετοχή. Συνάδελφε, μακριά από το χάρτη, παρακαλώ. Θα πάρει και τα ψηφοδέλτια και θα μπει στο παραβάν για να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, για το Δήμο Αθηναίων δηλαδή. Θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας από το παραβάν. Κάθε ρευνή φωτογραφία στην ώρα που θα ρίξει το φάκελο των δημοτικών εκλογών στην κάλπη. Πάμε λοιπόν και τελειώσαμε και με την κάλπη των δημοτικών εκλογών. Ναι. Και πλέον θα πάρει τα φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρας και πλέον θα κατέβει για να μας κάνει την δήλωση. Για να κάνει την δήλωση του δημοσιογράφου και τα πολλά συνεργεία που τον περιμένουν στο Υπολογίζω το χρόνο, Κώστα, γιατί με τα πόδια κατεβαίνεις δύο ορόφους. Οπότε ναι, υπολογίζουμε το χρόνο. Έτσι, βλέπω που είμαστε λοιπόν. 172ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Σε αυτό το σημείο,
στην Κυψέλη. Η εικόνα που έχεις, Κώστα, γενικότερα ποια είναι από το εκλογικό κέντρο εκεί? Τι εννοεί? Εννοώ σε επίπεδο προσέλευσης και τέτοια πράγματα. Εμείς δεν τροχόζουμε σήμερα εδώ, για να πω την αλήθεια, σχέση με την προηγούμενη φορά. Τώρα κατεβαίνει, νομίζω ότι θα ακούσουμε τώρα την δήλωση. Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικό ήχο, παρακαλώ. Βλέπουμε λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα ψηφίζουμε για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, για τους δήμους και τις περιφέρειές μας, σε ένα νέο τοπίο, θεσμικό όμως, την αυτοδιοίκηση, όπου οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν μαζί με όλους όσοι εξελέγησαν ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, θα είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, να προσπαθήσουν να επιτέψουν συγκλήσεις προγραμματικές, καθώς η νέα μεγάλη δημοκρατική θεσμική τομή του κλεισθένη και της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι αυτό το πλαίσιο θα είναι προς όφελος των πόλεων, προς όφελος των δήμων, των περιφερειών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Διότι εξαναγκάζει, αν θέλετε, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, σε συνενέσεις, συνεννοήσεις για το καλό των τοπικών κοινωνιών. Και σε προγραμματικές συγκλήσεις πάνω απ' όλα. Τούτο δεν σημαίνει όμως πως οι επιλογές μας δεν είναι κρίσιμες. Γι' αυτό και εγώ καλώ, εμείς καλούμε σήμερα τους πολίτες να επιλέξουν προοδευτικούς υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες σε όλες τις ανοιχτές αναμετρήσεις. Προοδευτικούς υποψήφιους απέναντι στους εκπροσώπους της συντήρησης, αλλά και δημάρχους και περιφερειάρχες που έχουν το κύρος και τη σοβαρότητα να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Είμαι αισιόδοξος ότι οι πολίτες θα πράξουν αυτό που θα είναι το καλύτερο για τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους και τις περιφέρειες. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Κώστα, και να κλείσουμε. Ακούσαμε ο Λεύτης Κύπρας αποχωρεί από το εκλογικό κέντρο εδώ στην Κυψέλη. Έκανε λόγο για τον Κλεισθένη, ο οποίος, όπως είπε, εξαναγκάζει και δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο προς όφελος των κοινωνιών να υπάρχουν συνεργασίες και προγραμματικές συγκλήσεις στα πλαίσια των Δήμων και των Περιφερειών.